Σήμερα τον καλό φίλο αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών, τον Στέλιο Πέτσα, και τον υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Μακεδονία Τράχη, τον φίλο Γουστάβο Καλαπάτη, με του οποίου συζητήσαμε για μια σειρά ζητημάτων που άφηνε των ομοιοποιητών των περιφερειών. Πιο συγκεκριμένα, συζητήσαμε για τι σημαντικέ πρωτοβουλίε που λαμβάνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου και την κατεύθυνση η οποία αυτή η αλλαγή πρέπει να έχει, η κατεύθυνση των ισχυρών περιφερειών, των διοικήσεων που θα μπορούν την επόμενη μέρα των εκλογών να πάνε τον τόπο μας μπροστά. Και βέβαια, μια σειρά από άλλες θεσμικές παρεμβάσεις που ξεκινούν από πλευράς της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών, να σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των περιφερειών και των αποκεντρωμένων διοικήσεων που δημιουργούν πολλά καθημερινά προβλήματα στην λειτουργία μας. Ταυτόχρονα, συζητήσαμε για τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδοτήσεων των περιφερειών, ιδιαίτερα από συγκεκριτικούς πόρους, αλλά και από προγράμματα όπως το Αντώνης Τρίτσης, το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή, και πιστεύουμε ότι οι περιφέρειες μπορούν και πρέπει να έχουν έναν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του προγράμματος και στην απορρόφηση των κονδυλίων του Αντώνη Τρίτσης. Το επόμενο διάστημα έχουμε μπροστά μας μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες που θα πάρει το Υπουργείο Εσωτερικών υπό την νέα ηγεσία του. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα την απερχόμενη διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Θεοδωρή Λιβάνιο, αλλά και να καλωσορίσω ανθρώπους που πραγματικά πιστεύω ότι μπορούν να πάνε τις αλλαγές αυτές ακόμη πιο βαθιά, ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδειχθεί στο πέρασμα του χρόνου και οι ικανότητές τους, αλλά και η δυνατότητά τους να παρεμβαίνουν όπου υπάρχει πρόβλημα και να το λύνουν. Σε καλωσορίζω, Υπουργέ Σταύρο, στην Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η συνεργασία που όλο αυτό το διάστημα υπολογίσαμε θα συνεχιστεί και θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα.